Και τώρα, θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που μας έλεγε η Κατερίνα Χριστοφιλίδου τα στοιχεία για το πόσοι τόνοι φαγητού πετιούνται την ώρα που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Θα πάμε λοιπόν στην Αντιγόνη Παφίλη τώρα, η οποία βρίσκεται μαζί με τον κύριο Λάζαρο Παπαγεωργίου, Αντιγόνη, πρόεδρο της εθελοντικής οργάνωσης Άρτος και Δράση. Καλό σας απόγευμα. Τι ωραία μαγειρεύεται. Καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα 5 κέντρα ανθρώπινης υποστήριξης που έχει το φιλανθρωπικό σωματείο που λέγεται Άρτος και Δράση, μαζί με τον πρόεδρο, όπως είπες και εσύ, Εύα, τον κύριο Λάζαρο Παπαγεωργίου, αλλά και τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος παίρνει από εδώ το φαγητό του καθημερινά. Πόσες μερίδες φαγητό, πόσος κόσμος τρώει από εδώ? Δυστυχώς οι ανάγκες δεν τελειώνουν. Ξεκινήσαμε από 200 μερίδες κάθε μέρα και έχουμε φτάσει 2 συσίτια, τα οποία συνολικά μαγειρεύουν γύρω στις 800 μερίδες κάθε ημέρα. Αυτό, εάν το πολλαπλασιάσει κανένας και λοιπά, είναι γύρω στις 150.000 μερίδες το χρόνο μαγειρεμένο φαγητό καλής ποιότητας, το οποίο χρησιμοποιούμε ένα από τα, όπως είπατε στα προηγούμενά σας λόγια, χρησιμοποιούμε τρόφιμα τα οποία αλλιώς δεν θα χρησιμοποιούνται. Μαζεύουμε από σούπερ μάρκετ και άλλους αρτοπία, ζαχαροπλαστεία κλπ. Μαζεύουμε τρόφιμα τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν διότι έχει χαλάσει η συσκευασία τους, διότι είναι κοντά η μέρα λήξεως, και τα μαγειρεύουμε. Σήμερα λοιπόν, απαντώντας στο ερώτημά σας, έχουμε ρύζι με κοκκινιστό κοτόπουλο, το οποίο δοκιμάσαμε και είναι πεντανόστιμο πραγματικά. Τελευταία όμως 2 με 3 χρόνια έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες σε εθελοντές. Δηλαδή, να το τονίσουμε και αυτό, ότι ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει αν και θέλει. Πώς, Αντιγόνη, και να πούμε. Πώς μπορεί να σας βρει? Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Ναι. Ψάχνουμε τη λύση έξω από την Ελλάδα. Στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε, στον Ομπάμα, στο Σαρκοζή και όλα αυτά τα ονόματα μεταξύ των οποίων ορισμένοι από αυτούς δεν είναι πιο καλοί από εμάς. Να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας. Έξω από πολιτικούς και έξω από λόγια. Η λύση είμαστε εμείς, θεωρείτε, δηλαδή. Η λύση είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε η λύση για τους συνανθρώπους μας. Τους ανθρώπους τους οποίους θα συναντήσουμε και αύριο, τους οποίους έχουμε συναντήσει και θα συναντήσουν και τα παιδιά μας μεθαύριο, εάν με το καλό επιβιώσουμε. Πάρα πολύ σωστός. Προτείνω να κλείσουμε το link, γιατί θα φορολογήσουν το ρύζι και το... και το κοκκινιστό. Εγώ θέλω όμως να μιλήσουμε λίγο και με τον κύριο Παναγιώτη, γιατί είναι η αισιόδοξη πλευρά. Μέχρι το 2009 είχε τη δουλειά του, την επιχείρησή του, και τώρα είναι ένας από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους που γνωρίζει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε, τρώτε εδώ καθημερινά πλέον? Πρώτα θα ήθελα να πω μία καλησπέρα στους παρουσιαστές, την κυρία Έπα που άκουσα το όνομά της, δεν την βλέπω. Γεια σας. Ελπίζω να είναι συμπαθής. Να είστε καλά. Και σε βέβαια στον άλλο παρουσιαστή, τον άντρα, τον οποίο τον βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, γιατί έτσι πρέπει να μείνουν οι άντρα. Πότε, κυρίες. Αλλά να πούμε μια καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας, οι οποίοι μας παρακολουθούν. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, ερχόμαστε να διερευνήσουμε ένα φαινόμενο, το οποίο ίσως είναι λιγάκι πρωτόγνωρο για τον Έλληνα των τελευταίων χρόνων. Ο Έλληνας είχε μάθει να είναι ανεξάρτητος, είχε ξεχάσει ότι έτρεχε ο λαχανίδες στην κατοχή, μπόρεσε να ζει αξιοπρεπώς, να φτιάξει κάποια σπίτια, να σπουδάσει τα παιδιά. Αντιγόνη! Όμως ήρθε η στιγμή, δυστυχώς, τα τελευταία 3 χρόνια. Παρακαλώ. Κύριε Παναγιώτη, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, θέλω όμως να μου υποσχεθείτε κάτι. Να έρθετε εδώ στο στούντιο μια μέρα, να δούμε πάλι τον κύριο Παναγιώτη για να τον χαιρετήσουμε. Να έρθετε μια μέρα εδώ στο στούντιο λοιπόν, για να τα πούμε από κοντά, για να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και μεγάλο μπράβο στην ομάδα Δράση. Αντιγόνη Παφίλη, σε ευχαριστούμε. Διαφημίσεις.